Περιμένω, περιμένω την Τετάρτη συγκεκριμένα, κάθε φορά, γιατί θέλω να ακούσω τη πιο όμορφη, τη πιο γλυκιά καλημέρα. Επιδιορθώθηκαν, ελπίζω και εύχομαι, τα θεματάκια που είχαμε, τα τεχνικά θεματάκια, έτσι γίνεται με το διαδίκτυο. Και έχουμε τον Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα! Καλημέρα Κύπρος, καλημέρα Ελπίδα. Να έχουμε, σήμερα εδώ έχει ήλιο και είναι σαν λίγο άνοιξη. Για φαντάσου τη Βόρεια Ελλάδα με τα χιόνια που είχαμε όλο αυτό το καιρό. Ναι. Σήμερα μας έκανε. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για χιόνια, τώρα είναι ηλιόλουστο, τι ωραίο. Και είναι ηλιόλουστο και μέσα και έξω. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θέλω σήμερα, καταρχάς να σας πω ότι, θα το ξαναπώ, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε για εσάς, από την ημέρα που σας βάλαμε εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Ελλάδα σας γνωρίζουν, έχετε βγει και σε κάποιες εκπομπές και μέσω social media, γίνεται ένας χαμός, μας παίρνουν τηλέφωνα συνεχώς, ζητάνε το δικό σας το τηλέφωνο, μας στέλνουν μηνύματα λέγοντας ότι ο Πάπα Χρήστος πόση δύναμη και πόση ενέργεια μας δίνει και πόση αγάπη έχουν αυτά τα μάτια του. Εντάξει, πάρα πολλά, πάρα μεγάλωσα, πολλά τέτοια. Μεγάλωσα, Ελπίδα. Μεγάλωσα με ανθρώπους, δεν ξέρω γιατί, όσες και δυσκολίες και αν είχα στη ζωή μου, πάντα δίπλα μου υπήρχαν άνθρωποι αισιόδοξοι. Πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ένας από αυτούς ήταν η γιαγιά μου. Τόση αισιοδοξία, νομίζω ότι σπάνια τη συναντάς. Δεύτερος αισιόδοξος άνθρωπος που έζησα ήταν ο κύριο Παΐσιος. Ναι. Υπέροχος άνθρωπος. Αυτά όλα που γράφουν τα βιβλία του για τον, που γράφουν στα βιβλία για τον κύριο Παΐσιο είναι λίγα, γιατί ίσως κανένας δεν ασχολείται να δείξει πόση αισιοδοξία, πόση χαρά, πόση ομορφιά, πόση αγάπη και πόση τρέλα έκρυβε αυτός ο άνθρωπος, την οποία την έπαιρνε. Μου λέγε καμιά φορά όταν το έλεγα γέροντα, τι να λέμε στον κόσμο, τι είναι αυτό που πιάνει, τι μπορεί να συγκινήσει τον κόσμο. Και η απάντησή του, για φαντάσου πάνω καλό καιρό, ήταν «Παιδάκι μου, τα λόγια ποιος τα ακούει. Όσο μπορείς να δώσεις στον συνάνθρωπό σου με ένα χαμόγελο, με ένα χάδι και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα δώσεις με τίποτε άλλο». Ναι, Πάπα Χρήστο μου όμως, αυτό τώρα, να σας πω όμως κάτι. Η αγκαλιά, πόσο σημαντική είναι η αγκαλιά. Όμως, λόγω των περιστάσεων τώρα, και τον τελευταίο χρόνο που βιώνουμε όλοι παγκοσμίως αυτή την πανδημία, αγκαλιές δεν κάνουμε πια. Ναι, αυτό μας σωστό, λείπει. Σωστό και έτσι είναι. Και μου λείπει και εμένα. Εγώ έχω μάθει να αγκαλιάζω. Έχω μάθει να λέω καλημέρα ή καλησπέρα, να συναντάω τον οποιοδήποτε και να τον αγκαλιάζω. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε πάει στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μου λέγανε όλοι, θα δούμε τον Πατριάρχη, σε παρακαλούμε πρόσεχε. Τον Πατριάρχη δεν τον αγκαλιάζουμε. Προσκυνάμε, του φυλάμε το χέρι και περιμένουμε να μας μιλήσει. Εντάξει, πάμε μέσα στο γραφείο του, πάνω στα δώματα του γραφείου, έλειπε ο Πατριάρχης. Οπότε μας λένε θα έρθει, δεν θα έρθει, μπορεί να αργήσει, μπορεί να έρθει και σε λίγο. Κάποια στιγμή βγαίνοντας έξω, την τελευταία πύλη εκεί που είναι το σημείο που μαρτύρησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, έρχεται ο Πατριάρχης με τη συνοδεία όλων των Τούρκων αστυνομικών, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, πλησιάζω εγώ και ορμάω και τον αγκαλιάζω. Νιώθω ότι ο Πατριάρχης για 10 δευτερόλεπτα νιώθει λίγο άβολα. Και μετά του λέει κάποιος από τη συνοδεία, ο διάγοντός του, του λέει είναι ο Παπα Χρήστος, ο Παπα Πάου, εσύ είσαι μωρέ. Και με αγκαλιάζει και ο Πατριάρχης και λέει, βγάλτε μια φωτογραφία με τον Πάπα Πάου. Η αγκαλιά λοιπόν είναι ζωή. Η αγκαλιά είναι χαρά. Η αγκαλιά είναι ευτυχία. Η αγκαλιά είναι λύτρωση. Η αγκαλιά είναι ο Θεός. Διότι όταν αγκαλιαζόμαστε εμείς με τον συνάνθρωπό μας, τότε κατεβαίνει και ο Θεός και μας αγκαλιάζει. Τώρα είμαστε μακριά, ναι. Δεν μπορούμε αυτόν τον καιρό. Όχι, ελπίδα, μπορούμε να αγκαλιάζουμε και από μακριά. Διότι λέω καμιά φορά, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ζουν κοντά, να ζουν στο ίδιο σπίτι, να κοιμούνται στο ίδιο στρώμα,
Αλλά να είναι άγνωστοι, να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον, να μην ξέρει ο ένας τον άλλον, να μην μιλάει ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν λένε τις πρακτικές κουβέντες για την καλή τους μέρα, να μην μιλάνε. Όταν όμως μπορεί να είσαι μακριά και να φτάνεις και να χαϊδεύεις και να κουβάς και να νοιάζεσαι και να προστατεύεις τον άλλον. Και η καλύτερη αγκαλιά είναι όταν γίνεται μέσα από την ψυχή μας να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο. Λέω καμιά φορά, αυτό ήταν του Γέρο Παΐσιου. Συγγνώμη που λέω συνέχεια για τον Παΐσιο, αλλά τον έζησα στην καρδιά μου και τον απολαμβάνω. Μα θέλουμε και εμείς να τα ακούμε αυτά. Θέλουμε και εμείς. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος, όταν παιδάκι μου λέει, προσεύχεσαι. Εάν προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι και πεις πολλά, πολλά για όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που δεν σε αγαπάνε, που δεν σε χωνεύουν, που δεν σε θέλουν, να λες και για αυτούς. Όταν λοιπόν λες για όλα αυτά και δεν προλάβεις ή κουραστείς ή ξεχάσεις να πεις για τον εαυτό σου, τότε ο Θεός είναι εκεί και σ' ακούει και στα δίνει δεκαπλάσια σε σένα. Σωστά. Όταν όμως λέει κάθεσαι σε μια γωνιά και προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτό σου, να είσαι σίγουρος, μου έλεγε Χριστάκη μου, ότι ο Θεός δεν είναι εκεί και δεν σ' ακούει. Όσα κι αν πεις μόνο για τον εαυτό σου, δεν θα σ' ακούσει ο Θεός. Δεν θα σ' ακούσει. Και τώρα που είμαστε στο lockdown, τώρα που είμαστε στην καραντίνα, τι όμορφες ευκαιρίες έχουμε να καθόμαστε σε μια γωνιά λίγο παραπάνω, να προσευχόμαστε, να νοιαζόμαστε, να σκεφτόμαστε και τους φίλους μας, να σκεφτόμαστε και τους συνεργάτες μας, να σκεφτόμαστε όλους τους ανθρώπους και να λέμε καλά Κύριε Λέησεν για αυτούς. Συμφωνώ, Πάτερ μου, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη την κοινωνικοποίηση, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο. Τώρα με αυτή την κατάσταση δυσκολευόμαστε όντως. Υπάρχει, ναι αγάπη μου, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά γι' αυτό να προσέξουμε γρήγορα, γρήγορα να προσέξουμε όλοι. Λέω το σλόγγαν, χαζό δικό μου, προσευχή και προσοχή, το ένα παραπάνω από το άλλο. Προσοχή, αν προσέξουμε γρήγορα, πολύ, πολύ μαζί, θα το διώξουμε αυτό, θα το διώξουμε, θα το διώξουμε. Και άμα το διώξουμε, τότε θα ξαναβγούμε και με όλη την τρέλα θα ξαναγκαλιάσουμε, θα ξαναχαϊδέψουμε, θα ξαναχαμογελάσουμε, θα ξαναχορέψουμε όλοι μαζί. Θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Απογοητευόμαστε όμως. Απογοητευόμαστε και λέμε πότε θα τελειώσει. Θα τελειώσει άραγε αυτό. Θα τελειώσει. Θα τελειώσει. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, όχι, θα τελειώσει. Δεν γίνεται, θα τελειώσει. Και ας βγούμε λίγο και με τους γιατρούς μας να δούμε τι θα κάνουμε και με το εμβόλιο του ο καθένας. Και θα τελειώσει. Δεν έκατσε πάνω στη γη ποτέ κανένα κακό. Πόλεμοι, καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, αρρώστιες που χάθηκαν κόσμος και κοσμάκες. Τέλειωσαν αυτά, μας ξαναδόθηκε η ζωή μπροστά μας και ξαναρχίσαμε. Και ξέρεις, ελπίδα μου, είναι ένα μάθημα κι αυτό που περνάμε για να εκτιμήσουμε τα σπουδαία. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι δεν επιθυμούσαμε και δεν εκτιμούσαμε τα σπουδαία. Και επειδή δεν εκτιμούσαμε τα σπουδαία, γι' αυτό και έρχονται τα καμπανάκια τάγκα-ντούγκα στο μυαλό μέσα και σου λένε άλλα είναι που έχουν αξία. Όσο και αν γεμίσεις τις τσέπες σου, όσο και αν γεμίσεις τις τσέπες σου με χρυσάφια και με χρήματα και με δρόσια, δεν έχουν τόση αξία όσο να γεμίζεις την καρδιά σου ομορφιές με το Θεό σου και με τους ανθρώπους σου. Πείτε μου λοιπόν για το καλύτερο φάρμακο. Ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερο από την αγάπη. Έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατρεύει τα πάντα.
δίνει ζωή, δίνει χαρά, δίνει ομορφιά, δίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Ελπίδα μου, δεν υπάρχει πάνω και πέρα από την αγάπη, από τη γαλήνη, από την ηρεμία, από την ζωντάνια της ψυχής. Μην πνιγόμαστε στο τίποτα. Όντως, δεν είναι τίποτα, αλλά εμείς το κάνουμε πολύ δύσκολο. Διότι δεν μάθαμε να ζούμε με την καρδιά. Δεν ζούμε με την καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι. Υπάρχουν άνθρωποι μια ζωή στο κρεβάτι. Υπάρχουν άνθρωποι στο αναπηρικό καροτσάκι. Και όμως αυτοί πολλές φορές έχουν περισσότερη ζωή, περισσότερη δύναμη, περισσότερο κέφι, περισσότερο όρεξη. Γιατί τα βρήκαν με την καρδιά τους, με τον συνάνθρωπό τους, με το Θεό τους. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω! Πόσο με καθυλώνετε κάθε φορά! Εδώ μωρέ, καθώς Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μα κάτι άκουσα, ναι. Κάτι άκουσα ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολίες έχει, πάτερ μου. Ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς έχασε το μεγάλο το ντέρμπι, το σπουδαίο. Καλά άκουσα! Και το χάσαμε και με 3-0 και πόνεσε πιο πολύ. Κερδίσαμε μετά, κερδίσαμε τον Παρετολικό. Σήμερα στο κύπελο να δούμε. Εντάξει, ξέρεις κάτι, τι πιστεύω ότι φταίει. Φταίει και εκεί μέσα ότι μάλλον δεν βρίσκουν ψυχή, καρδιά, ζωντάνια. Δεν τον ακούνε τον Παυλάρα, μωρέ, μάλλον. Γιατί ο Παύλος ο Γκαρσία την έχει την ψυχή, την έχει τη ζωντάνια, την έχει την τρέλα. Για να παίξει μπάλα και να γίνει έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει και να χάνει. Δεν πειράζει. Τώρα εντάξει, μία παρένθεση, γιατί ξέρουμε όλη την μεγάλη σας, μία από τις μεγάλες σας αγάπες. Γιατί... Ναι, και μ' αρέσει, και μ' αρέσει, και μ' αρέσει η ελπίδα, μ' αρέσει που υπάρχει αυτή μέσα μου η αγάπη. Αυτή η επικοινωνία με όλα αυτά τα παιδιά, με όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι από αυτές τις επικοινωνίες που κανένας λέει δόξα τω Θεώ που τη ζω, δόξα τω Θεώ που υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ που μπορώ και τα ζω όλα αυτά. Ναι, χαίρομαι. Διότι εκεί μέσα βρίσκω πολύ υπέροχες καρδιές. Μέσα στους αλήτες υπάρχουν πιο υπέροχοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν το ξέρουν όμως και οι ίδιοι ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Πάτερ μου, και αφήνουν τον εαυτό τους. Ακούω πουλιά. Ξέρεις. Ναι, έχω τα καναρινάκια μου. Έχετε καναρινάκια που κυλαϊδούν. Τα ακούμε κι εμείς. Βέβαια, ναι. Και είναι εδώ και με κάνουν παρέα στα τηλέφωνά μου, κάνουν παρέα στο διάβασμά μου, κάνουν παρέα στην προσευχή μου. Κάποια φορά, να σου πω τώρα ένα μικρό παραδειγματάκι. Πηγαίνω στο Άγιον Όρος, στην Έρημο έξω, εκεί που είναι η πέτρα η μεγάλη που είναι το Αβράκι. Και βλέπω έξω από το καλυβάκι, από την εκκλησία, έναν τεράστιο βασιλικό. Όταν λέμε τεράστιο, όμως τεράστιο βασιλικό. Δεν μπορούσε να τον αγκαλιάσουν δυο άνθρωποι. Λέω στον πατέρα Γεράσιμο, πατέρα Γεράσιμο, τι είναι τούτο εδώ, πώς τα κατάφερες εδώ. Και τι μου λέει, άκου που έχει παράδειγμα και για μας. Τον βλέπω λοιπόν και αρχίζει και του μιλάει και τον χαϊδεύει. Λέω, τι είναι αυτό. Ναι, έτσι μεγάλωσε. Νεράκι και χάδια. Νεράκι και αγάπη. Νεράκι και να του μιλάς. Ο βασιλικός, ε. Για φαντάσου πόσο όμορφα είναι μεταξύ μας να το κάνουμε αυτό. Έτσι μιλάω και στα πουλάκια, ναι. Ναι. Έτσι τους μιλάω. Και είναι υπέροχο. Μια φορά ήταν μικρός ο μικρός του ο γιος. Είχαμε πάει στο pet shop, ένα μεγάλο pet shop που είχε ανοίξει την περιοχή μας, και είχε στη μέση έναν τεράστιο παπαγάλο, τεράστιο όμως. Μπορεί ανοίγοντας τα φτερά του, γινόταν και 1,5 μέτρο. Του λέω, αγάπη μου, θέλεις να γίνουμε φιλαράκια με αυτό το παπαγάλο? Ναι, παπά. Πάμε λοιπόν κοντά και του λέω, θα τον κοιτάς στα μάτια και θα τον μιλάς γλυκά. Θα τον κοιτάς στα μάτια και θα τον μιλάς γλυκά. Μην βάλεις όμως το δάχτυλο, του λέω, μέσα, γιατί αυτοί θα κόνουν άγρια μέχρι να γίνουμε φιλαράκια. Αρχίζουμε λοιπόν να τον κοιτάμε και οι δυο στα μάτια και να τον μιλάμε γλυκά, να τον μιλάμε γλυκά, να τον μιλάμε γλυκά. Πάμε να φύγουμε.
Και ο παπαγάλος έσκουξε με αυτήν την κραυγή που κάνει. Μου λέει, παπά, γιατί το κάνει, γιατί χάνει τους φίλους του. Ξαναγυρνάμε, συνεχίζουμε λίγο. Φεύγουμε όμως κάποια στιγμή. Πάω, του λέω την άλλη μέρα, πάμε να ξαναδούμε τον παπαγάλο, θα μας θυμηθεί. Και μόλις μας βλέπει, βρε ελπίδα. Άρχισε να χοροπηδάει με την κλουβάρα τον παπαγάλο. Απίστευτο. Ξαναπάμε κοντά, φέρνει το κεφαλάκι του εκεί στο πλέγμα για να το χαϊδέψουμε. Και του λέω, είδες, είδες, του λέω πώς γίνεται, είδες πώς αγαπάνε, είδες ένα χάδι, είδες ένα χαμόγελο, είδες η αγάπη. Έτσι, μωρέ, θέλει να αγαπάμε κι εμείς. Ακριβώς. Και κλείνουμε με αυτό, πάτερ μου, ότι κάθε ζωντανή ύπαρξη έχει ανάγκη από καλά λόγια, από αγάπη, από ένα χάδι. Ε? Όχι, και κάνει θαύματα μετά. Ακριβώς. Μας γυρίζει πίσω κάθε αγάπη που στέλνουμε. Γυρίζει διπλή πίσω. Κάθε ομορφιά που στέλνουμε την απολαμβάνουμε δύο φορές. Κάθε χαρά, λέει, που χαίρονται οι άλλοι, είναι καλό να τη χαιρόμαστε δύο φορές εμείς. Αυτό. Δύο φορές, για να τη χαίρεται κι ο άλλος. Πάτερ μου, αγαπώ σε. Αχ, κι εγώ αγαπώ σε εκείνο. Αγαπώ σε εκείνο. Αυτό. Την επόμενη Τετάρτη ραντεβού εδώ. Έτσι. Όσο κι αν η τεχνολογία προσπαθεί να μας βάλει κάτι εμποδιάκια. Τι να κάνει η τεχνολογία, σιγά. Εμείς θα είμαστε εδώ. Εμείς τα ξεπερνάμε αυτά. Εδώ. Τα εύκολα είναι αυτά. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Άντε. Γεια σας. Στο καλό. Γεια σας. Γεια σας. Να είμαστε καλά. Πόσο ωραία νιώθουμε. Πόσο ωραία νιώθω κάθε φορά που μιλάω με τον Πάπα Πάου, με τον Πάπα Χρήστο. Μαγειρική στον κύριο Πανίκο μου.